Καλό Πάσχα με τα πιο αφράτα τσουρέκια. Τσουρέκια φουσκωτά, γυαλιστερά, μαλακά, με φανταστική γεύση, γεμάτα ίνες και με όλα τα μυστικά. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί σας έχω συνταγάρα. Οτιδήποτε απορία έχετε, είμαι από κάτω στα σχόλια και θα σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Η συνταγή είναι μέσα στο argyro.gr, λέγονται αφράτα τσουρέκια και είναι απλά το κάτι άλλο. Ξεκινάμε λοιπόν! Είναι ζεστό ακόμα, είναι καλοψημένο από κάτω, είναι καλοψημένο από πάνω, είναι μαλακό, λυπάμαι να το πατήσω, να το χαλάσω, αλλά δεν θα διστάσω να κόψω. Κοιτάξτε εδώ, μαλακό, μαλακό, μαλακό και φανταστικό. Κοιτάξτε ίνες μέσα, κοιτάξτε ίνες, κοιτάξτε ίνες. Εδώ, θέλω να το δείτε αυτό. Έτσι, εδώ, αυτό είναι. Φανταστικό, φανταστικό, ξεχωρίζει μία-μία ίνα. Και ζεστό. Παναγία μου. Παναγία μου. Αφρός και είναι ζεστό ακόμα. Και εγώ είμαι μπουκωμένη γιατί είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Πριν αρχίσω τη συνταγή, θα σας πω μόνο δύο πράγματα. Ότι είναι φανταστικά για φράτα θα το διαπιστώσετε όταν τα φτιάξετε και όταν τα δοκιμάσετε. Θέλω όμως να προσέξετε όταν κάνετε τσουρέκια τις μικρές λεπτομέρειες που σας έχω μέσα στη συνταγή. Θα δείτε το βίντεο, θα διαβάσετε μια φορά τη συνταγή και όλα τα μυστικά που σας έχω από κάτω και σας δίνω το λόγο μου, να καταπιώ, σας δίνω το λόγο μου ότι θα γίνουν ακριβώς όπως αυτά. Καλή επιτυχία και πάμε για τη συνταγή τώρα. Να φάω εγώ το τσουρεκάκι μου. Αφού ζυγίσω τα υλικά μου, κρατάω 25 γραμμάρια από το βούτυρο, το αφήνω στην άκρη να γίνει μαλακό και το υπόλοιπο το βάζω σε μικρή κατσαρόλα, το λιώνω σε χαμηλή φωτιά και το αφήνω στην άκρη να γίνει χλιαρό. Θρηματίζω τη μαστίχα με λίγη από τη ζάχαρη της συνταγής και ρίχνω μέσα κακουλέ. Ετοιμάζω το προζύμι για το τσουρέκι μου. Σε ένα μπολάκι θρηματίζω τη μαγιά με τα χέρια μου, προσθέτω μέσα ελάχιστη από τη ζάχαρη της συνταγής, βάζω μέσα ένα φλιτζάνι από το συνολικό αλεύρι της συνταγής και το νερό. Τα ανακατεύω με ένα κουτάλι να γίνει ένας παχύς χυλός, το σκεπάζω και το αφήνω σε ζεστό σημείο για περίπου 20 λεπτά μέχρι να φουσκώσει και να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Σε ένα μπολ βάζω τη ζάχαρη, το λιωμένο χλιαρό βούτυρο, τα δύο αυγά, το χυμό πορτοκαλιού, βάζω μέσα και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύω τα υγρά υλικά και τα αφήνω στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι για το τσουρέκι. Ρίχνουμε μέσα τα υγρά υλικά. Προσθέτουμε μέσα μια πρέζα αλάτι. Ρίχνουμε την ενεργοποιημένη μαγιά, το ψεύτικο προζύμι και τα αρωματικά. Το τσουρέκι μπορεί να ζυμωθεί στο χέρι, αλλά για πιο ευκολία μπορείτε να το κάνετε στο μίξερ. Στο τέλος, αφού ομογενοποιηθεί ωραία η ζύμη μου, παίρνω το υπόλοιπο βούτυρο που κράτησα στην αρχή, είναι μαλακό βουτυράκι και κάνω διπλώματα με το χέρι μπουνιά μέσα στη ζύμη, μέχρι να απορροφήσει όλο το βούτυρο. Η ζύμη μου είναι μαλακή, απαλή, τσιχλωτή και βλέπετε ότι πέφτει. Όταν την αφήνω, πέφτει. Ζυμώνω ωραία τη ζύμη να πάρει μέσα το βούτυρο, έτσι να γίνει λίγα μαλακή και φανταστική. Και βλέπετε τι ωραία που πέφτει. Γυαλιστερή και φανταστική. Μαζεύω τις ενώσεις της ζύμης από κάτω και τη βάζω σε ένα λαδωμένο μπολ, σκεπάζω πολύ καλά με μεμβράνη και φουσκώνω τη ζύμη μου για περίπου μια μισή ώρα σε ζεστό σημείο.
τούμπανο έγινε η ζύμη, φουσκωτή και φανταστική. Ξεκουράστηκε σωστά και στη σωστή θερμοκρασία. Για να πιάσω τη ζύμη μου τώρα δεν θα βάλω καθόλου αλεύρι πουθενά, ούτε στα χέρια ούτε στον πάγκο. Λίγο βουτυράκι. Όσο δουλεύουμε ζύμη θα έχουμε δίπλα μας μαλακό βούτυρο. Με το βούτυρο θα πιάσουμε τη ζύμη χωρίς να κολλάει. Ξεφουσκώνουμε τη ζύμη, πιέζουμε να φύγουν όλες οι φουσκάλες και σιγά σιγά τραβάμε τη ζύμη από τον μπολ να ξεφουσκώσει τελείως. Θέλουμε να χάσει τελείως τον όγκο της και να χαθούν όλες οι φουσκάλες. Βλέπετε τι ωραία που πέφτει! Πάμε να πλάσουμε τα τσουρέκια μας. Με τη ζύμη αυτή βγάζω δύο ωραία, μεσαία προς μεγάλα τσουρέκια. Χωρίζω τη ζύμη σε δύο κομμάτια ή μπορείτε να χωρίσετε σε μικρότερα κομμάτια να βγάλετε περισσότερα τσουρέκια. Θέλω μόνο να θυμάστε ότι κάθε φορά που θα πειράζουμε, θα ενοχλούμε τη ζύμη, πρέπει να την αφήνουμε να ξεκουράζεται για 5 λεπτά. Θα δείτε παρακάτω τι εννοώ. Κάθε κομμάτι ζύμης που κρατάω θα γίνει ένα ωραίο φουσκωτό και αφράτο τσουρέκι. Μπορούμε να κόψουμε το κάθε κομμάτι σε δύο μέρη για να φτιάξουμε δύο κορδόνια ή μπορείτε να κάνετε τρία κορδόνια όπως σας έχω δείξει πολλές φορές πώς κάνουμε την κοτσίδα. Κρατάμε πάντα την υπόλοιπη ζύμη σκεπασμένη για να μην μας ξεραίνεται. Πλάθουμε το ζυμαράκι. Ξεφουσκώνω καλά τη ζύμη μου. Τη δουλεύω λίγο επάνω στον πάγκο. Είναι και ωραίο να παίξετε με τη ζύμη. Και κάθε φορά σας είπα που ενοχλώ τη ζύμη, πρέπει να την αφήσω λίγο να ξεκουραστεί. Αφήνω λοιπόν τώρα το ζυμαράκι αυτό να ξεκουραστεί, το σκεπάζω λίγο και το αφήνω να ξεκουραστεί μέχρι να πλάσω το επόμενο. Μαζέψτε τις ενώσεις έτσι από κάτω ωραία. Αν βλέπετε καμιά φουσκαλίτσα επάνω, πατήστε τη με το χέρι να σπάσει. Και σκεπάστε τα ζυμαράκια να μείνουν για 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Έτσι θα ανοίγει πιο εύκολα. Με τον ίδιο τρόπο τώρα θα κάνω και το επόμενο. Την επόμενη ζύμη δηλαδή τη χωρίζω στα δύο για να πλέξω ένα τσουρέκι. Το δεύτερο τσουρέκι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνω. Ξεφουσκώνω τη ζύμη πιέζοντάς την πάρα πολύ καλά. Την κάνω μπαλάκι με τις ενώσεις από κάτω, τη σκεπάζω με μία μεμβράνη και την αφήνω 5 λεπτάκια για να μπορέσω να πλάσω χωρίς να μου συρρυκνώνεται η ζύμη. Όποια απορία έχετε, θέλω να μπείτε μέσα στο argyro.gr, σας έχω φτιάξει ολόκληρο άρθρο και έχω απαντήσει σε όλες τις απορίες που μου έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για τα τσουρέκια, είναι όλα εκεί αναλυτικά. Θέλω να μπείτε να ρίξετε μια ματιά όταν πίνετε το καφεδάκι σας. Η ζύμη θα φουσκώσει πιο γρήγορα όταν είναι σε ένα ζεστό περιβάλλον. Γι' αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ανάψετε το φούρνο σας για 5 λεπτάκια, να πάρει θερμοκρασία στους 50-100 βαθμούς, να πάρει θερμοκρασία, να σβήσετε το φούρνο και να βάλετε εκεί μέσα το ζυμαράκι να φουσκώσει και να γίνει τούμπανο. Αλλιώς και σε θερμοκρασία δωματίου θα φουσκώσει, απλά θα πάρει παραπάνω χρόνο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε κορδόνια για να πλάσουμε τα τσουρέκια. Για κάθε τσουρέκι ανοίγω δύο κορδόνια. Μη φοβάστε, κοιτάξτε πώς το κάνω. Μη φοβάστε, τραβήξτε το, χτυπήστε το. Δεν παθαίνει τίποτα, ίσα θα γίνει πιο ωραίο. Είδατε φουσκωτά και ωραία που γίνονται τα τσουρέκια μας. Γιατί έχω υπομονή. Όταν κάνει τσουρέκι πρέπει να έχεις υπομονή και να προσέχεις θερμοκρασίες. Κάντε αυτά τα μικρά κολπάκια που σας λέω και θα γίνουν τα τσουρέκια σας όπως τα δικά μου. Φουσκωτά, αφράτα και φανταστικά. Ανοίγω και το δεύτερο φυτίλι. Το χτυπάω έτσι λίγο να τεντώσει. Θα το σκεπάσω και αυτό με τη μεμβράνη και θα το αφήσω όχι παραπάνω από 5 λεπτά. Και θα δείτε ότι μόλις το πιάσω σε 5 λεπτά πόσο πιο εύκολα ανοίγει.
Κοιτάξτε το τώρα, κοιτάξτε το. Ανοίγει μόνο του τώρα. Γιατί, γιατί ξεκούρασε τη ζύμη. Όταν σας μιλάω θέλω να μ' ακούτε. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Έτοιμα τα φυτίλια μου τώρα και τα δύο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είναι έτοιμα. Φροντίζω να έχουν περίπου το ίδιο μήκος και το ίδιο πάχος, έτσι. Έτοιμα λοιπόν τα κορδόνια μου. Κάνω σταυρό τα δύο φυτίλια ζύμης. Πατάω γερά στη μέση την ένωση. Έτσι, μπράβο. Μη φοβάστε, δεν παθαίνει τίποτα η ζύμη. Και αρχίζω και πλέκω την κοτσίδα. Τώρα θα δείτε ότι στο τελείωμα εδώ γίνεται λίγο πιο λεπτό. Για να γίνει έτσι ολοστρόγγυλο, πατάω καλά τις ενώσεις, μην μου ξετυλιχθεί και μου ανοίξει στο φούσκωμα ή στο ψήσιμο. Το πατάω πολύ καλά, μην το φοβάστε, πατήστε το, πιέστε το, δεν παθαίνει τίποτα. Γυρνάω τούμπα το τσουρέκι μου, χώνω μέσα τη μητούλα, δεν θα βγει, δεν τρυπιέται, δεν παθαίνει τίποτα. Κυλήστε το, έτσι, πλάστε το ξανά. Νιώστε τη χαρά του. Έτσι, έτοιμο. Δεν παθαίνει τίποτα, μην φοβάστε τίποτα. Το βάζω πάνω σε ένα ταψάκι στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, το σκεπάζω με πετσετούλα ή με μεμβράνη και το αφήνω σε ζεστό σημείο μέχρι να φουσκώσει και να γίνει το διπλάσιο. Περίπου καμιά ωρίτσα. Πάμε για το δεύτερο τσουρέκι. Με τον ίδιο τρόπο κάνω και το δεύτερο. Ανοίγω, ξεκουράζω και τα ανοίγω τελείως και τα πλέκω. Η ξεκούραση μιας ζύμης με μαγιά είναι το α και το ω. Κάθε φορά που ενοχλώ το κορδόνι, αυτό ταράζεται, παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να μείνει για 5 λεπτάκια, να ξεκουραστεί και να ανοίξει ακόμα πιο εύκολα. Σας δίνω όλα τα μυστικά και όλα τα tips για να γίνουν τέλεια τα τσουρέκια. Ξέρετε πόσο ελαστικό γίνεται με την ξεκούραση. Αρωματικά στο τσουρέκι μπορείτε να βάλετε ό,τι αγαπάτε και ό,τι σας αρέσει. Μαχλέπι, κακουλέ, κάρδαμο, γλυκάνισο, μαστίχα, ξύσμα πορτοκαλιού ή ξύσμα λεμονιού, ό,τι σας αρέσει. Εγώ χρησιμοποίησα μαχλέπι, μαστίχα, ξύσμα πορτοκαλιού και γίνεται φανταστικό και με τα τρία. Τα δύο κορδόνια σταυρό, μπουνιά στη μέση και πλέξιμο. Να πλέκετε χαλαρά το τσουρέκι, μην το σφίγγετε ποτέ. Χαλαρά, να έχει χώρο ανάμεσα να φουσκώσει. Τσιμπήστε τις ενώσεις, μην το φοβάστε, πατήστε το καλά, ενώστε το ωραία. Γυρίστε το ανάποδα, μπήξτε μέσα την άκρη και ξανακυλήστε το να γίνει ωραίο, στρογγυλό και φουσκωτό. Δεν παθαίνει τίποτα, βλέπετε. Το γυρνάω από εδώ, από εκεί, τέλειο. Σε ταψάκι και αυτό με αντικολλητικό χαρτί και σκεπάζω με μεμβράνη. Με ό,τι θέλετε σκεπάστε το. Σε ζεστό σημείο και αυτό και το προηγούμενο, μέχρι να φουσκώσουν και να γίνουν διπλάσια. Για να γυαλίσουν ωραία τα τσουρέκια μου, κάνω διάλειμμα αυγού, ένα αυγό με λίγο νεράκι. Τα χτυπάω καλά και αλείφω το τσουρέκι. Καλό είναι να έχετε μαλακό πινέλο για να μην ενοχλείτε πολύ τα τσουρέκια και τα τρυπήσετε.
Αν και αν έχουν φουσκώσει καλά όπως αυτά, δεν παθαίνουν τίποτα. Απαλά, απαλά, αλήφω παντού. Απαλά, απαλά. Έτσι, χαϊδεύω. Απαλά, απαλά. Κοιτάξτε πόσα γίνανε τα διπλάσια. Τα αλήφουμε λοιπόν ολόγυρα, με ηρεμία, με υπομονή, σιγά σιγά. Βλέπετε πόσο αφράτα είναι, πόσο φουσκωτά είναι. Ανάβουμε το φούρνο στους 160 βαθμούς, στον αέρα για να ψήσουμε και τα δύο τσουρέκια μαζί. Θα ψήσουμε για περίπου 45 λεπτά. Ο χρόνος ψησίματος είναι πάντα σχετικός. Αν δείτε και παίρνουν γρήγορα χρώμα, θα μου τα σκεπάσετε με μία λαδόκολλα. Εάν ροδίζουν πολύ γρήγορα, θα ανοιγοκλείσετε το φούρνο σας, να φεύγει λίγο η ζέστη και να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Μην ξεχάσετε την ώρα που θα ψήσετε τα τσουρέκια, κάτω στη βάση του φούρνου να βάλετε ταψί με βραστό νερό. Η υδρατμή βοηθάνε πολύ το τσουρέκι να φουσκώσει και να γυαλίσει. Καλό Πάσχα με τα πιο αφράτα τσουρέκια! Φανταστική συνταγή!